ένα μου, ένα σου, ένα μου, ένα μου, ένα μου, ένα σου, και πάει λέγοντας. On est vraiment sur un quartier assez luxe de Paris. Donc en gros, parce qu'on a les zones touristiques comme l'Arc de Triomphe, on la voit pas très bien. Στείλε και σε εμάς 250 ευρώ, άρχοντα. Άρχοντα πρίγκιπα του Σκότους. Έξελθε και μοίρασε 250 ευρώ. Ο γιος μου από το δεύτερο γάμο μου, ο Φρέντι, εκλεκτό παιδί το οποίο θα τα αγαπάω πάρα πολύ και δεν θα το αποκλειώσω ποτέ. Του είχα στείλει επιστολές διαμαρτυρίας για να πεμπλακώ από τις επιχειρήσεις του. Ήμουν εγκλωβισμένος. Θα τις δώσω στον εισαγγελέα. Έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις και σήμερα για την υπόθεση της αμύθιτης κληρονομιάς που άφησε πίσω του Γιώργος Τράγκας. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης, ο οποίος έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια σε μέσα, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, με τον Real FM, Extra Contra, σε πολλά μαγαζιά ήμασταν μαζί. Ποτέ δεν δουλέψαμε μαζί, αλλά ήμασταν στο ίδιο πάντα, στην ίδια στέγη. Σου έκανε εντύπωση αυτή η περιουσία? Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε. Ναι. Κανένας δεν είχε φανταστεί ότι ο Γιώργος Τράγκας ήταν τόσο πλούσιος. Όλοι είχαμε καταλάβει ότι έχει μια διαφορετική άνεση από εμάς. Δεν είχε διευκρινιστεί και ο ρόλος, ήταν δημοσιογράφος ή ήταν επιχειρηματίας. Και τα δύο μαζί. Ναι. Αλλά κανένας δεν φανταζόταν ότι είχε τόσα πολλά χρήματα. Το μέγεθος δεν μπορούσα να αντιληφθεί. Μα και τώρα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αυτό που σου κάνει περισσότερο εντύπωση, τι είναι? Η ακίνητη περιουσία, αυτά που αποκαλύπτονται ή που ψάχνουν οι ερευνητές ή οι αρχές? Τι είναι αυτό που σου χτυπάει περισσότερο? Βλέποντας το ρεπορτάζ της Τατιάνας, κατάλαβα ότι η περιουσία του έχει φτάσει στα επίπεδα ενός έχει. Η ακίνητη περιουσία του. Λοιπόν, δηλαδή είναι απλησία στα νούμερα για έναν δημοσιογράφο που κάνει ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Κρατήστε την αναπνοή σας. Γιατί εντοπίσαμε στο Παρίσι ένα από τα 17 ακίνητα. Θα το δούμε σε λίγο πολύ αναλυτικά. Θα πάρετε τώρα μία πρώτη γεύση, θα κάνουμε δύο συνδέσεις από την περιοχή. Ρένα Κουβελιώτη, σε απευθεία σύνδεση με το Παρίσι. Bonsoir, λοιπόν, από το Παρίσι. Bonsoir. Από την αυσίδα του Θριάμβου. Βρισκόμαστε στην πλατεία Charles de Gaulle, που αλλιώς λέγεται και πλατεία του Άστρου, γιατί καταλήγουν στην αυσίδα του Θριάμβου 10 λεωφόροι. Και σχηματίζεται έτσι από ψηλά, φαίνεται σαν αστέρι. 10 λεωφόροι που είναι η πιο ιστορική, η πιο σημαντική λεωφόροι του Παρισιού. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε μόνο τη λεωφόρο των Ηλίσιων Παιδείων, αλλά εμείς σήμερα δεν θα σας μιλήσουμε για τα Ηλίσια Παιδεία, θα σας μιλήσουμε για μια άλλη λεωφόρο, εξίσου διάσημη, εξίσου ιστορική, με εκπληκτικά κτίρια. Κυριολεκτικά θέλω να σας πω ότι μου πήρε πάνω από 5 λεπτά να συνέλθω βλέποντας, αντικρίζοντας το συγκεκριμένο κτίριο. Το κτίριο χρονολογείται από το 1858, δηλαδή λίγα χρόνια αφού το ολοκληρώθηκε η αψίδα του Θριάμβου, που ολοκληρώθηκε το 1836, αν δεν κάνω λάθος. Λίγα χρόνια μετά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο κτίριο που πραγματικά θα σας μαγεύσει. Θα σας μαγεύσουν οι κίονες, θα σας μαγεύσουν τα γάλματα, οι μαρμάρινες κεφαλές που κοσμούν τα περισσότερα μπαλκόνια, και γενικότερα είναι ένα θαύμα, ένα κόσμημα ιστορικό, που βέβαια τι να πούμε, ότι αν κάποιος κάθεται στον τρίτο όροφο στο μπαλκόνι του, έχει αυτή τη θέα που βλέπετε. Μάλιστα. Τα λόγια είναι περίτα. Νομίζω σε λίγο η εικόνα θα,
σας αποδείξει ότι δεν υπερβάλλω. Θέλω να σε ρωτήσω, Ρένα μας, πόσο χρόνο θα χρειαστείς για να... Επειδή είσαι τώρα ακριβώς μπροστά στην αψίδα του Θριάμβου. Είσαι στην καρδιά του Παρισιού και είσαι στο σημείο που αν κάποιος έχει ακίνητο... Airbnb το νοικιάζει περί τα 5 χιλιάρικα με 10 χιλιάρικα την ημέρα. Έτσι, πάμε λοιπόν. Είσαι μπροστά στην αψίδα. Μια πρόχειρη έρευνα ότι περίπου το τετραγωνικό εδώ, στο 8ο διαμέρισμα που βρισκόμαστε, κοστίζει από 13 μέχρι 20.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα. Δεν μιλάμε για μία από τις ακριβότερες περιοχές του Παρισιού. Ο μοναδικός Έλληνας γνωστός που έχει σπίτι στην περιοχή, στην Αβενή Φως, ήταν ο Ωνάσης. Μάλιστα. Μετά τον Ωνάση, λοιπόν, ο Γιώργος Τράγκας, λοιπόν, απέκτησε ακίνητο εκεί. Και θέλω να πούμε το εξής, ότι σε λίγα λεπτά... Δεν θέλω παραπάνω από 5 λεπτά. Άρα, σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Άρα λες, κοιτάς τώρα ήδη το βλέμμα σου, έχει στραφεί στο ακίνητο. Ναι. Και ο λόγος που θα το κάνουμε σε δύο δόσεις, το ρεπορτάζ σου, είναι για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος πόσο κοντά είναι στην αψίδα του Θριάμβου το σπίτι. Για να καταλάβει πόσο ακριβό είναι το ακίνητο, πόσο στην καρδιά του Παρισιού βρίσκεται, πόσο στον πιο εμπορικό δρόμο του Παρισιού είναι. Γιατί η Σαν-Ζελιζέ, για όσοι την έχουν επισκεφθεί και εσύ που έχεις ζήσει εκεί, ξέρουν ότι δεξιά και αριστερά έχει τα πιο δημοφιλή καταστήματα, τα πιο ακριβά μαγαζιά, τα πιο VIP μαγαζιά. Άρα για να είσαι στην περιοχή με τα πιο VIP μαγαζιά. Να συμπληρώσω ότι η συγκεκριμένη λεωφόρος είναι ακόμα πιο ακριβή, γιατί είναι αριστοκρατική. Σε αυτή τη λεωφόρο δεν υπάρχουν καταστήματα, γιατί θα προσέλκυε κόσμο και είναι μια περιοχή πολύ αριστοκρατική, ένας δρόμος πολύ αριστοκρατικός για να έχει καταστήματα. Για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη. Άρα ένα καφέ δεν μπόρεσες να πιεις εκεί, απέναντι από το παλάτι μέσα στο οποίο βρίσκεται το σπίτι του Γιώργου Τράγκα. Λοιπόν, με 5 λεπτά περπάτημα, λοιπόν, 5 λεπτά περπάτημα, η Ρένα μας θα βρεθεί ακριβώς έξω από το σπίτι. Θέλω να ετοιμάσετε το τιζεράκι που έχουμε ετοιμάσει για το θέμα, διότι η Ρένα έχει κάνει πολύ ρεπορτάζ, μίλησε με κόσμο, επιβεβαίωσε ότι είναι αυτό το σπίτι, έχει μιλήσει με τη θηρορό του σπιτιού, μπήκε μέσα στο σπίτι, δει πώς είναι. Δηλαδή έχει κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ η Ρένα, θα μας τα πει σε λίγο, θα περπατήσει 5 λεπτά και θα στηθεί έξω από το παλάτι, έξω από αυτό το παλάτι που μέσα έχει διαμερίσματα εκλεκτά που το καθένα έχει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε λίγο, Ρένα μας, και πάλι νέα σύνδεση. Και πριν έχουμε τη νέα σύνδεση και δούμε, έχετε το τζεράκι μας, να το δούμε, να το δούμε το σπίτι. Ένα μου, ένα σου, ένα μου, ένα σου, και πάει λέγοντας. On est vraiment sur un quartier assez luxe de Paris. Donc en gros, parce qu'on a les zones touristiques comme l'Arc de Triomphe, on la voit pas très bien. Στείλε και σε εμάς 250 ευρώ, άρχοντα. Άρχοντα πρίγκιπα του Σκότους, έξελθε και μοίρασε 250 ευρώ. Λοιπόν, πριν δούμε το σπίτι στο Παρίσι που έχει πολύ ρεπορτάζ, θέλω να ρωτήσω. Εάν γνώρισες και το Φρέντι Τράγκα. Ναι, δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Τον είχα γνωρίσει σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της συνεργασίας που είχαμε με τον Γιώργο, είτε στον Real FM, είτε στο Κόντρα, είτε στο Έξτρα. Ναι. Καλά παιδιά μου, φαίνονται πάντως και τα δύο. Λοιπόν, εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για το ποιος είναι ο Φρέντι. Mm-hmm. Διότι, για να πούμε τώρα την αλήθεια και κοιτώντας τον κόσμο που μας παρακολουθεί από το σπίτι στα μάτια, πώς οι Έλληνες θα επέλεγαν να αποποιηθούν αυτής της περιουσίας? Δηλαδή, πώς οι Έλληνες θα επέλεγαν μια περιουσία που έχει
του, λιγότερο 100 εκατομμύρια ευρώ. Μάλλον είναι πολλά περισσότερα. Αν κάνουμε τις πολλαπλασιασμούς με αυτά που μας λέει η Ρένα, πολύ παραπάνω. Και θα σκεφτούμε και κάτι μετά. Πόσοι θα επέλεγαν να πούν ότι επειδή ερευνάτε πώς έχει αποκτηθεί και αν έχει αποκτηθεί με μαύρο χρήμα, εγώ σας λέω από τώρα ότι αποποιούμε τις κληρονομιάς. Πόσοι θα το κάνατε από εσάς. Αξίζει λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο Φρέντι Τράγκας και κυρίως έχουμε βρει τα όσα έλεγε ο μπαμπάς του γι' αυτόν. Ο εντολέας μας Ευθύμιος Φρυδερίκος Τράγκας του Γεωργίου ανακοινώνει ότι δεν επιθυμεί την επαγωγή της κληρονομιαίας περιουσίας σε αυτόν και αποποιείται νομίμως κάθε περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται σε αυτόν εκ της διαθήκης του εκλειπώντος αγαπημένου πατέρα του Γιώργου Τράγκα. Είναι ελεύθερη επιλογή του Φρυδερίκου να κάνει ό,τι θέλει. Με αυτή την ανακοίνωση, ο Φρέντι Τράγκας δεν αποδέχτηκε την κληρονομιά του πατέρα του. Η παντελής έλλειψη γνώσης και ανάμειξής του στον εν γέννη επαγγελματικό βίο και δραστηριότητα του πατέρα του συνετέλεσε μεταξύ άλλων στη λήψη της οριστικής απόφασης περί αποποίησης της επακτήσης κληρονομιάς. Οι πατεράδες ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους και τα παιδιά είναι πανελεύθερα να ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους. Αντιλαμβάνομαι ότι έπαιξε ρόλο στην βούλησή του και στην απόφασή του ότι δεν μπορεί να είναι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου περιουσίας που λαμβάνει. Ο γιος μου από το δεύτερο γάμο μου, ο Φρέντι, εκλεκτό παιδί το οποίο θα τα αγαπάω, θα τα αγαπάω πάρα πολύ και δεν θα το αποκληρώσω ποτέ. Ο Φρέντι Τράγκας είναι 33 ετών. Έχει εργαστεί στο τμήμα Μάρκετινγκ Πολιτικής Εφημερίδας και στη συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Κάτι το οποίο είχε γίνει γνωστό στα μίντια, με τον πατέρα του να διαφωνεί ανοιχτά μέσα από τις εκπομπές του, αλλά και την προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ο γιος μου, όπως όλα τα παιδιά, ακολουθεί το δικό του δρόμο, παρά τις απόψεις και τις συστάσεις μου. Με δική του πρωτοβουλία πήγε να εργαστεί στο τμήμα επικοινωνίας του Μαξίμου, παρά την αντίθετη άποψη του πατρός και παρά τα ελάχιστα χρήματα της αμοιβής. Στην αρχή πήγε σε μια ομάδα 70 ατόμων ή 60 ατόμων που ασχολούνται με την επικοινωνία του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια τον πήρε στο ιδιαίτερο γραφείο μέσα. Δηλαδή, ο γιος μου από ό,τι έμαθα και τον βλέπω συνεχώς, είναι η σκιά αυτή τη στιγμή του κυρίου Μητσοτάκη. Ο μπαμπάς ποτέ δεν διόρισε ή παρακάλεσε να διοριστεί ο γιος του Μαξίμου. Ούτε παροτρύνθηκε από εμένα σε αυτή την επιλογή. Ήταν σε μια αυτόνομη πορεία σε σχέση με τον πατέρα του. Δεν συνεργάστηκε ποτέ μαζί του. Έτυχε. Δεν είχαν κοινή επαγγελματική διαδρομή. Ο Μητσοτάκης τον κάλεσε, του είπε, ξέρεις, ο πατέρας σου είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά κοφτερό μυαλό. Θα σε πάρω στην επικοινωνία. Αυτά είναι λόγια του παιδιού μου σε μένα εκείνη την εποχή. Έχει να μιλήσει μαζί μου από την ημέρα που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Εάν γίνει άρση του απορρίτου των επικοινωνιών μου, θα φανεί ότι ο δεύτερος γιος μου δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου ούτε Πάσχα, ούτε στην ονομαστική μου εορτή, ούτε ποτέ. Καταλαβαίνω ότι φοβάται να με πάρει τηλέφωνο. Είναι στενάχωρο όλο αυτό. Έχει διαφωνήσει ανοιχτά. Να σας δώσω μερικές πληροφορίες για το ρεπορτάζ, από το πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι. Το παιδί αυτό ήταν κοντά στον Κυριάκο το Μητσοτάκη πριν γίνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Είχαν αναπτύξει μια προσωπική σχέση και είναι ένα παιδί εξαιρετικά χαμηλών τόνων. Δεν του αρέσει η προβολή. Ακούει, βλέπει φωτογράφο και φεύγει. Βλέπει κάμερα και φεύγει. Φαίνεται αυτό. Ναι. Οι μόνες φωτογραφίες του Φρέντι Τράγκα που υπάρχουν είναι από την κηδεία του πατέρα του. Ή ενδεχομένως να έχουν βρει από κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις κάποιες άλλες. Ένα παιδί εξαιρετικά χαμηλών τόνων που αποδείχθηκε με τη συμπεριφορά του ότι είναι σοβαρό και μετριοπαθές. Αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση του από τον πατέρα του καιρό πριν, καταλαβαίνω. Και μάλιστα δεν λέει το ρεπορτ. Σε σύγκρουση, δηλαδή δεν θέλω εγώ να έχω τη δική σου πορεία. Λέει ο Τράγκας ότι εγώ δεν θα το αποκληρώσω το παιδί μου, παρόλο που διαφωνώ με αυτά που κάνει, που γίνεται σύμβουλος του Κυριάκου κλπ.
και αυτό αποκληρώθηκε τελικά μόνο στο Φρέντι. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο παρασκήνιο που δεν έχει δει το φως δημοσιότητας. Υπήρξαν συγκρούσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τράγκα και σε νομικό επίπεδο. Έχουν κατατεθεί αγωγές και μηνύσεις. Γιατί κατά τις πληροφορίες μου, ο Γιώργος ο Τράγκας όταν έφυγε από τον Real FM και τα παραπολιτικά ασχολήθηκε και με την οικογένεια του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι εκκρεμούν αγωγές και μηνύσεις που έχουν καταταθεί για αυτά τα οποία έλεγε ραδιοφωνικά. Με το θέμα της περιουσίας. Όχι, καμία σχέση. Με το θέμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της οικογένειάς του. Γιατί αν ασχολήθηκε με το θέμα της περιουσίας, το οποίο έχει κλείσει κιόλας. Με αυτά που βλέπουμε, νομίζω ότι θα ήταν και λίγο τραγική πάντως, ηρωνία. Με την αποποίηση που έχει κάνει, εκτός από το ότι λέει όχι σε μια μεγάλη περιουσία, βάζει και μια σπίδα προστασίας στον εαυτό του απέναντι σε όλα αυτά που μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός να αναζητήσει σε εκείνους οι οποίοι θα παραμείνουν διεκδικητές αυτής της περιουσίας. Διότι εφόσον θα παραμείνεις και θα αποδεχθείς την περιουσία, κυρίως τώρα που όπως δείχνουν τα στοιχεία, μάλλον δεν είναι φορολογικός κάτοικος Μονακό, αλλά φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις εφόσον αναλάβεις την ευθύνη ενός περιουσιακού στοιχείου να καλύψει ενδεχομένως αυτά που δεν καλύπτει μέχρι τώρα το πόθεν έσυ. Πάντως, εγώ θέλω να διορθώσω κάτι σε σχέση με αυτό το οποίο είπε η αγαπητή Τατιάνα Στεφανίδου. Το ακίνητο αυτό, παιδιά, δεν αξίζει 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ ήσα στο Παρίσι 5 χρόνια και τα ακίνητα τα οποία έβλεπα σε αυτή την περιοχή ήταν ακίνητα τα οποία αγόραζαν μόνο Σαουδάραβες και Λιβανέζοι. Το ακίνητο αυτό κοστίζει, στα τετραγωνικά τουλάχιστον που μάθαμε ότι είναι, πάνω από 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 10 με 12. Ναι. Πάνω από 10 με 12. Είναι ακίνητα που ούτε Γάλλοι. Θες να δούμε το ρεπορτάζ της Ρένας και μετά θα τη βγάλουμε ζωντανά να μας πει περισσότερα. Πάμε να δούμε λοιπόν το ακίνητο. Ναι. Λοιπόν. Κοίταξε, όταν είναι κάτι τόσο πολύ ακριβό και μεγάλο, ούτε και τα μηχανήματα μερικές φορές δεν μπορούν να το πιστέψουν. Σοκ και δέος και για το κοντρόλ. Σε αυτό το κτηριακό συγκρότημα που βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριβές συνοικίες του Παρισιού, βρίσκεται ένα από τα διαμερίσματα που είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τράγκας. Το διαμέρισμα Κόσμημα βρίσκεται μία ανάσα από την αψίδα του Θριάμβου. Ένα από τα διασημότερα γαλλικά μνημεία. C'est cette zone là l'avenue Foch en fait c'est vraiment une zone de luxe en fait de Paris carrément l'arrondissement le 16e arrondissement c'est vraiment on est vraiment sur un quartier assez luxe de Paris donc en gros parce que on a les zones touristiques comme l'Arc de Triomphe on la voit pas très bien la Tour Eiffel à proximité. Ένα από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στη Διαθήκη του Γιώργου Τράγκα είναι και ο τρίτος όροφος του ιστορικού κτηρίου που βρίσκεται πίσω μου. Πρόκειται για ένα κτίριο Κόσμημα αρχιτεκτονικής σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Παρισιού. Και αυτό γιατί βρίσκεται μία ανάσα από την αψίδα του Θριάμβου. Όπως θα ακούσετε να λέει στη Ρένα Κουβελιώτη, μια Παριζιάννα, πρόκειται για ένα προάστιο που ήδη από τον 18ο αιώνα αποτελούσε το αγαπημένο των εύπορων ευγενών της εποχής. This area is a very expensive area because it's in the districts in which the French bourgeoisie and aristocracy used to live there from back in the 18th century. So you've got this very specific building, I think from the 18th century, but also older. And it's very close from one of the most famous square of Paris, which is the Place de l'Étoile, where you have the Arc de Triomphe. This avenue Foch. Yeah. Yes, this, every house is very, very, very expensive because the son of the Paris, this is a very, very luxury. Το ιστορικό οίκημα είναι ντυμένο από άκρη σ' άκρη με λευκό μάρμαρο. Κάτω από τα μπαλκόνια ξεχωρίζουν οι μορφές λεόντων, ενώ από πάνω δεσπόζουν κίονες. Όπως λένε, τα σπίτια στη συγκεκριμένη λεωφόρο τιμώνται μερικά εκατομμύρια ευρώ το καθένα, καθώς οι τιμές του τετραγωνικού καίνε, ενώ τα σπίτια ήταν ιδιαίτερα μεγάλα. This building, this is Avenue Foch. This is why it's very famous, famous place to have apartment. Depend the size, depend. It's maybe it's 4 million. It's very big apartment. This place, it's a very famous place in Paris and expensive. Why?
Why? Because it's close to you know, Arc de Triomphe. It's a quiet place. It's not too much people walk. It's very quiet. On the very close to the good part of Paris. Ρένα Κουβελιώτη, έξω από το ιστορικό κτίριο του Παρισιού, του 18ου αιώνα κτίριο. Δεν χορταίνω να το βλέπω πάντως σας πείτε. Κανείς μας. Ρένα μας. Και θέλω να σας πω, ότι όταν άνοιξε η βαριά αυτή η ξυλίνη πόρτα που βλέπετε, ήταν η θηρορός, η οποία ήταν πάρα πολύ ευγενική, γιατί δεν κατάλαβε βέβαια αρχικά ότι είμαστε δημοσιογράφοι. Όταν λοιπόν άνοιξε η βαριά αυτή η ξυλίνη πόρτα, ήρθα αντιμέτωπη, είδα ένα τεράστιο άγαλμα που δεν θα επιχειρήσω να πω ποιανού θεού ήταν, γιατί εκείνη τη στιγμή πραγματικά είχα μαγευτεί. Υπάρχει παντού ξύλινη επένδυση και θεόρατη κύονες, γιατί όλη αυτή η σάλα είναι ψιλοτάβανο, όπως το βλέπετε, το ισόγειο. Και πραγματικά είναι σαν να είναι μουσιακό χώρο, σου κόβει την ανάσα η θέα. Δυστυχώς, μόλις είπαμε ότι, καταρχάς μας επιβεβαίωσε, μας είπε για τον Γιώργο τον Τράγκα, για το διαμέρισμα, για τον τρίτο όροφο, αλλά μόλις μας ρώτησε την ιδιότητά μας και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ψέματα, τότε άλλαξε η εικόνα και ούτε λίγο ούτε πολύ μας πέταξαν έξω από το κτίριο, καθώς μας είπαν ότι αυτά θα τα βρει η αστυνομία. Θα έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε τη συνάδελφο, αν έμαθε, αγαπητή Ρένα, αν έμαθες από την Θηρορό, το σπίτι αυτό κατοικεί το από τον ίδιο τον Γιώργο τον Τράγκα, το έβινε και έπαιρνε χρήματα από Airbnb, τον νίκιαζε με μακροχρόνια μίσθωση. Έμεναν. Όχι, έμεναν. Έμενε το ζευγάρι. Αυτό τουλάχιστον έμενε το ζευγάρι. Αυτό μας είπε και η Θηρορός πριν πούμε την ιδιότητά μας, αλλά και μία ένοικος του κτηρίου, δεν θυμόταν το όνομα και έδειξε φωτογραφία και ήταν θετική. Ανταποκρίθηκε ότι οι ίδιοι μέναν εδώ. Αν και έμεναν, βέβαια, και για την απώλεια. Αν έμεναν και οι ίδιοι, παιδιά, αν συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για 17 ακίνητα παγκοσμίως στα φιλέτα της Ιφιλίου, να σκεφτούμε λίγο και τη συντήρηση αυτών των ακινήτων. Δηλαδή να σκεφτούμε πόσα χρήματα κοινόχρηστα και συντήρηση πληρώνονται σε αυτά τα ακίνητα στο Μονακό, οι φόροι. Εγώ, αν το προσεγγίσει κάποιος οικονομικά, θα σκεφτεί το εξής. Αν έχεις λεφτά, πολλά χρήματα, όσα χρήματα κι αν έχεις, δεν πας και τα βάζεις όλα σε ένα ακίνητο. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι έχεις τόσα ακίνητα που κάνουν 100 εκατομμύρια το λιγότερο, πόσα ακόμη χρήματα μπορεί να έχεις στην άκρη για να μπορείς να έχεις και 100 εκατομμυρίων ακίνητα. Δηλαδή, αν έχεις αυτό, ας υποθέσουμε ότι έχεις ένα εκατομμύριο μόνο στα χέρια σου, με ένα εκατομμύριο θα κάνεις όλα ένα σπίτι, όχι. Δεν θα κάνεις όλα δύο σπίτια, όχι. Κάτι θα έχεις και στην άκρη κάποια χρήματα, θα έχεις κάνει. Και πόσο άνεση έχεις για να μην το νοικιάζεις αυτό με Airbnb και να χάνεις έσοδα. Για να καταλάβετε. Δεν μπορεί να μην το νοικιάζει και καθόλου. Μπορεί να πήγαινε κάποιες εβδομάδες ή κάποια στιγμή να μείνει. Τι να πω, έχω πάθει σοκ. Ρένα, Ρένα. Τατιάνα, μόνο ο Νάσης λέει εμένα σε αυτή τη συνοικία. Ρένα, σε ήχηδες, ο Νάσης. Εγώ πάντως ούτε ένα καφέ δεν μπόρεσα να πιω. Για να καταλάβετε τα μεγέθη, τα κοινόχρηστα, σε αυτά τα σπίτια. Πάθαμε, ρε, τα οποία είναι έτσι διαμορφωμένα, γιατί έχουν εσωτερικές αυλές από τους Γάλλους αριστοκράτες που πήγαιναν τα άλογά τους. Περίπου τα κοινόχρηστα είναι να έρχονται σε 5-6.000 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Μάλιστα, Ρενάκι μου, ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ. Ολοκλήρωσε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σου, γιατί μας θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Έχεις κάνει τρομερή δουλειά. Είναι πολύ μεγάλη έτσι, τιμή για μας να συνεργαζόμαστε με τη Ρένα Κουβελιώτη από το Δελτίο Ειδήσεων του Α. Ρένα μας, ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ σου. Το μόνο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι μόνο έρχεται ειδικό συνεργείο για να καθαρίσει τους πολυέλαιους που κρέμονται από το θολωτό, από τη θολωτή είσοδο που υπάρχει στη σάλα
στην είσοδο, θα λέγαμε, του συγκεκριμένου κτηρίου. Και έρχεται ειδικό συνεργείο που είναι τα συνεργεία που πηγαίνουν στα μουσεία για να μην προκαλέσουν κάποια φθορά. Δεν είναι τα συνεργεία που φωνάζουμε στα σπίτια μας ενδεχομένως κάποιοι, αλλά είναι ειδικά συνεργεία για να μην προκαλέσουν ζημιά. Το ίδιο και στην πρόσωψη. Αυτοί που πάνε στα μουσεία, στις Βερσαλίες, Ρένα, στις Βερσαλίες. Να. Αυτοί που πάνε να συντηρήσουν το παλάτι του βασιλιά Ήλιου. Για πες, κάτι πήγες να πεις και για τα κάγκελα. Και για τα κάγκελα και για τα μάρμαρα. Για όλη η πρόσωψη θέλει ειδικά συνεργεία, έτσι ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, τι αρχιτεκτονικό κόσμημα είναι, που χρονολογείται από το 1858 και είναι σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, να σας πω βέβαια ότι οι γείτονες πριν από λίγο μας είπαν ότι είναι η ακριβότερη περιοχή του κόσμου. Ρένα μας, να σε ευχαριστήσουμε. Το βράδυ θα έχεις περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, που έχει άλλη μία αποκάλυψη βόμβα, την οποία δεν μπορούμε να σας πούμε τώρα, αλλά υπάρχει αποκάλυψη βόμβα για Γιώργο Τράγκα απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Α με τον Αντώνη Σρόιτερ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Παπαγιάννη. Να είστε καλά, κυρία Στεφανίδου. Και τόσες πληροφορίες σας ευχαριστώ για εγώ. Την Γαλλία και το Παρίσι. Πέρναγε καλά πάντως ο Γιώργος. Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Πέρναγε καλά, αλήθεια είναι αυτό. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τα στοιχεία που θα μας αποκαλύψει σε λίγο ο Σταύρος ο Μονεβασιώτης. Η Μαρία Καρά στο επίκεντρο των ερευνών σχετικά με την τεράστια περιουσία του σύζυγου της. Ποια είναι η εμπλοκή της στην υπόθεση και μέχρι πού μπορεί να φτάνει? Ο σύζυγος έκανε κοινή δήλωση με τον Γιώργο Τράγκα, ενώ όλες οι πλευρές την κατονομάζουν ως τον άνθρωπο που εμπιστευόταν απόλυτα ο εκδότης. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της προσωπικής περιουσίας της χείρας του Γιώργου Τράγκα, εκτιμώντας από την έρευνά της ότι είχε ενεργό συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις. Οι δύο γιοι του Γιώργου Τράγκα δηλώνουν πως δεν γνώριζαν το εύρος της περιουσίας του. Η ίδια χαρακτηρίζει ανυπόστατες υπερβολές, τα περιαμύθη της περιουσίας και τηρεί στάση σιωπής. Εγώ δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι η χείρα είναι στο εξωτερικό. Έχουν διασταυρωθεί τα φορολογικά της στοιχεία? Είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσει η έρευνα των αρχών. Αν δηλαδή η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα δήλωνε τα πάντα στις αρχές, όλη αυτή την αμύθιτη περιουσία σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μονακό και Ελλάδα. Οι άνθρωποι που ζουν μαζί γνωρίζουν γι' αυτό και υπάρχει και ευθύνη. Και γι' αυτό ζητάει και το σύστημα του πόθεν έσχες, τη συνένεση. Ω του ανετά, παντού πείνα και ανέχεια. Ω τη συμφορά πλήττει την οικονομία. Στείλε και σε εμάς 250 ευρώ, άρχοντα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας δύο συνεργατών του δημοσιογράφου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, πρόκειται για Έλληνες, για έναν άντρα και μία γυναίκα που είχαν συμμετοχή σε εταιρείες του Γιώργου Τράγκα, ενώ σε μία από αυτές ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπλεχτήκαμε και την πατήσαμε, γιατί ήμασταν οι πρόθυμοι ηλίθιοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα δήλωναν επιχειρηματίες, αλλά δεν φαίνεται στο παρελθόν να είχαν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Είμαι συνταξιούχος. Το μόνο που έχω είναι η σύνταξή μου. Δεν έχω ούτε αυτοκίνητο. Δεν έχω μαντήλι να κλάψω. Ουδέποτε καταδικάστηκα. Ούτε ως ρεπόρτερ, ούτε ως διευθυντής εφημερίδων. Και γενικός διευθυντής. Ουδέποτε. Ο Γιώργος Τράγκας είχε καταθέσει αίτημα να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος Μονακό. Αν το αίτημά του εγκρινόταν, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα καμία αρχή στην Ελλάδα να μην μπορεί να ελέγξει τα περιουσιακά του στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, ο γνωστός δημοσιογράφος είχε υποβάλει σχετικό αίτημα, ακολουθούσε την απαραίτητη διαδικασία προκειμένου αυτό να εγκριθεί, έμενε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 6 μηνών κάθε χρόνο, αλλά το αίτημά του δεν πρόλαβε να εγκριθεί πριν φύγει από τη ζωή. Δεν είχε ακόμα οριστικά γίνει αποδεκτό από το Μονακό. Δεν είχε γίνει τελεσίδικα αποδεκτό από την πλευρά του Μονακό. Του Μονακό.
Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές μπορούν να μεταβούν εκεί, να κάνουν αυτοψία στα ακίνητα, να ελέγξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να απαιτήσουν από τις αντίστοιχες αρχές της χώρας να δώσουν εκθέσεις και πορίσματα που ενδεχομένως να αιτιολογούν πώς βρέθηκαν τα χρήματα για αυτές τις αγορές. Μεταδώστε τα λόγια μου και τα επιχειρήματά μου. Φιλτράρετε τα. Περάστε τα από τον έλεγχο της δικής σας κριτικής. Έχω ή δεν έχω δίκιο. Σκεφτείτε, ο Τράγκας έχει ή δεν έχει δίκιο. Από τη Διαθήκη μέχρι το θάνατο του Γιώργου Τράγκα μεσολάβησαν σχεδόν 4 χρόνια και οι αρχές εξετάζουν αν στο διάστημα αυτό αποκτήθηκαν και άλλα ακίνητα τα οποία παρέμειναν αόρατα στην κληρονομιά. Ο αδελφός του δημοσιογράφου μίλησε στην εκπομπή τη Live. Εσείς είσαστε δημοσιογράφοι, ο αδελφός σας ήταν... Εσείς ξέρετε. Βγήκε το όνομα μιας αξιοπρεπούς οικογένειας Τράγκα, βγήκε στη Ούγα, που λέτε. Ναι, και έχω νευριάσει και με συγχωρείτε που σας μιλάω και απότομα. Διασύρετε το όνομά μας, το όνομα της οικογένειας Τράγκα και να διασύρονται και τα παιδιά του. Και πού να ξέρω εγώ πώς έβγαλε αυτά τα λεφτά. Πού να το ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ξέρω. Θα ψάξει το κράτος, θα τα βρει. Εγώ, τι να σου πω, εγώ ένας συνταξιούχος και μεγάλος άνθρωπος. Να πούμε το εξής έτσι και θα μας τα πεις εσύ πιο αναλυτικά. Έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κλήσεις από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, γιατί αρχικά ήταν μια πληροφορία αυτή, δική σου αποκλειστική, από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και συγχαρητήρια για την πληροφορία σου την αποκλειστική. Έχουν αρχίσει πια να λαμβάνουν κλήσεις οι άνθρωποι που υπάρχουν και άλλοι που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για έναν άντρα, όπως μας έχεις πει εσύ, για μια γυναίκα, ο άντρας δημοσιογράφος. Ακούσαμε τι είπε στο βίντεο. Μια γυναίκα εμπορική διευθύντρια, ο Τράγκας, ο συγχωρεμένος, που δεν μπορεί να παραστεί, η Μαρία Καρά, και είναι και άλλο ένα άτομο που δεν είναι Έλληνας υπηκός. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα κλειδώσουν και τις λεγόμενες ύποπτες κινήσεις του χρήματος μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Το αν υπάρχει δηλαδή κάποιος συνεργάτης στο εξωτερικό για τον οποίο μπορεί να προκύψει κάτι. Ξεκίνησε η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ήρθε ο οικονομικός εισαγγελέας, σε λίγο μπαίνουν και οι ανεξάρτητοι αρχή δημοσίων εσόδων και οι υπόλοιποι ελεγκτές. Θα γίνει αποστολή στο εξωτερικό, όπως μαθαίνω, και θα υπάρξει, εφόσον πλέον δεν υπάρχει περιορισμός λόγω του ότι είναι φορολογικός, δεν είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, θα πάει κλιμάκιο στο εξωτερικό, θα χρειαστεί και γερό στομάχι για να κάνει την έρευνά του, η οποία θα είναι και δεδαλώδης και μακροχρόνια, και να βγουν απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θέτησε. Να ρωτήσω και τον κύριο Γεωργίου. Δηλαδή τώρα, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καλούνται από την αρχή τη συγκεκριμένη, υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουν κατηγορίες βαριές? Σε αυτό το στάδιο καλούνται ως μάρτυρες ή ως ύποπτοι? Ως ύποπτοι καλούνται. Όταν καλούν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο μιας εταιρείας, ο οποίος ήδη έχει καταδικαστεί, τον προστιμό, ας πούμε, του Τράγκα. Άμα καλούνται ως ύποπτοι, είναι υποψήφιοι κατηγορούμενοι. Ναι, λογικά. Δηλαδή υπάρχει... Που τι θα πει, δηλαδή, αν όντως διαπιστωθεί το αδίκημα, τι θα πει αυτό? Εάν διαπιστωθεί το αδίκημα, θα διερευνηθεί ο ρόλος που έπαιξαν στο αδίκημα. Αν είναι φοροδιαφυγή, παραδείγματος χάρη. Είναι άλλο η φοροδιαφυγή ή είναι άλλο να μην πληρώσεις τους φόρους στο δημόσιο, γιατί κάποιοι εξ αυτών έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση γιατί χρωστάνε στο δημόσιο. Είναι άλλο σαν αυτό. Σαν εκπρόσωποι των εταιριών. Σαν εκπρόσωποι των εταιριών. Είναι εκπρόσωποι, άλλο αυτό, καταλαβαίνω. Και είναι άλλο η διακίνηση μαύρου χρήματος. Γιατί εδώ μιλάμε για μια άλλη αρχή. Ναι, τους καλεί τώρα λογικά ο οικονομικός εισαγγελέας. Όπως είπε. Τι αδίκημα είναι? Όπως είπε ο εξαίρετος προσκεκλημένος σας προηγουμένως. Γι' αυτό θα πάει η ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ θα πάει γι' αυτό το σκέλος. Τι αδίκημα είναι αυτό, δηλαδή η διακίνηση μαύρου χρήματος είναι ένα άλλο αδίκημα? Υπάρχει αδίκημα αυτοτελές. Το οποίο τι το οποίο προβλέπει αυστηρότατες ποινές αν είναι κατ' επάγγελμα. Εδώ ερευνούνται... Δηλαδή αν έχει γίνει περισσότερες φορές, βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να μπουν στη φυλακή. Είναι βαρύτατες οι ποινές καθήρξης που απειλούνται για το ξέπλυμα. Τι ποινές?
σε μερικές περιπτώσεις είναι και τουλάχιστον 10 ετών κάθειρξη για μεγάλες... Το ρωτώ γιατί κάποιοι εξ αυτών με τους οποίους έχω έρθει σε επικοινωνία πρέπει να και δέσει, επαφή όμως... είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι μπροστινοί. Ένας από αυτούς θα που πρέπει μίλησα να δέσει όμως το ξέπλυμα. Δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Μάλιστα. Δεν έχει ούτε αυτοκίνητο. Είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν μπροστινός του Τράγκα και του έλεγε ο Τράγκας. Του έλεγε, τι κάνεις, θα μπω φυλακή. Και του έλεγε ο Τράγκας, μην ανησυχείς, θα πίνουμε τις ποτάρες μας στην Κόπα Καμπάνα, στην παραλία και αυτοί ας ψάχνουν. Και του έλεγε, εσύ θα τις πίνεις τις ποτάρες σου, Γιώργο μου, εγώ θα μπω φυλακή με αυτά που κάνεις. Και οι άνθρωποι αυτοί προφανώς τώρα αυτή τη στιγμή καλούνται να αντιμετωπίσουν άλλα δικήματα. Ξέρετε, εκτός αυτό είναι ενδεχόμενος δόλος. Αυτό είναι ενδεχόμενος δόλος καραμπινάτος. Αυτό που λέω τώρα. Βέβαια. Δηλαδή όταν του επισημαίνει τι θα γίνει, ξέρει που πάει το πράγμα και το αποδέχεται και δεν παίρνει τα καπελάκια του να φύγει, είναι δόλια, υπάρχει δόλος. Λοιπόν, μετά αλλά διευθύνσεις... βέβαια θα πρέπει να προκύψει και αδίκημα το οποίο να συνδέεται με το ξέπλυμα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι, το ξέπλυμα πρέπει να είναι προϊόν αδικήματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία συνεπάγονται ξέπλυμα και υπήρξε κάποτε και μία ρύθμιση η οποία έλεγε και οποιοδήποτε άλλο αδίκημα τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως πάνω από 6 μήνες. Πλην όμως αυτό σημαίνει ξέπλυμα σαν ξέπλυμα μόνο του σαν αδίκημα δεν υπάρχει. Θα πρέπει κάτω, να υπάρχουν άλλα αδικήματα, σχεδόν όλα τα αδικήματα. Ξέπλυμα να κάνεις. Το ξέπλυμα έγινε αλλού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με περισσότερες αποκαλύψεις. Έχουμε και παρέμβαση του Γρηγόρη Πετράκου. Σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε αποκλειστικά στοιχεία από τη διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες. Είναι αυτή η Αρχή Προστασίας διακίνησης από το μαύρο. Απλά. Εμείς το λέμε η αρχή κατά του μαύρου χρήματος. Η σωστή, ας το πούμε, ο σωστός όρος είναι αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Λοιπόν, διότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, σύμφωνα με την αρχή, έχουν προκύψει στοιχεία για τον συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Τράγκα, τη Μαρία την Καρά, τη γυναίκα του. Έχουν προκύψει στοιχεία για μία συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ανήκει στη ΔΟΗ Κέρκυρας και σύμφωνα με την αρχή προστασίας ιδιοκτήτης της εταιρείας που ανήκει στη ΔΟΗ Κέρκυρας με ποσοστό μετοχών 100% είναι συγχωρημένος ο Γιώργος ο Τράγκας. Προκύπτουν επίσης στοιχεία σύμφωνα με την αρχή για άλλα δύο άτομα. Για άλλα δύο άτομα τα οποία δεν θα κατονομάσω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε δημοσιογράφος, στενός συνεργάτης του Γιώργου του Τράγκα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που θα δείτε τώρα, μας έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες, μας έχει μεταφέρει κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει χιλιοταλαιπωρηθεί από αυτή την ιστορία. Ενώ ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Τράγκας φαίνεται να πλούτιζε και να αποκτά μια αμύθιτη περιουσία, αυτός ως μπροστινός των εταιριών του έτρεχε στα δικαστήρια, από το ένα δικαστήριο στο άλλο. Δεν έχει ούτε αυτοκίνητο στο όνομά του. Είναι ένας άνθρωπος συνταξιούχος, ο οποίος έφαγε και 8 χρόνια φυλακή. Θέλω να δείτε τι μας είπε και σε λίγο θα σας πω και άλλα στοιχεία, περισσότερα, αποκλειστικά. Την περίοδο που εργαζόμουν στην εφημερίδα του Γιώργου Τράγκα και ήμουν διευθύνων σύμβουλος σε κάποιες από τις επιχειρήσεις του, του είχα στείλει 3-4 επιστολές το 2005 και το 2006, προκειμένου να απεμπλακώ από αυτές. Του είχα γράψει: «Με έχεις φέρει σε αδιέξοδο. Δεν θέλω να είμαι πια στις εταιρείες. Δεν με πληρώνεις. Καθυστερείς 3 μήνες να με πληρώσεις και με οδηγείς σε απονεννοημένα διαβήματα». Ωστόσο εκείνος δεν έκανε δεκτές τις παραιτήσεις μου και μου έλεγε «Είσαι σαν δικαστής του Αρείου Πάγου, στέλνεις επιστολές». Εκτός των άλλων μου έκανε και 50% μείωση μισθού όταν έγινε η μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Τότε γνώριζα ότι είχε χρήματα, αλλά κανείς μας δεν γνώριζε το ακριβές μέγεθος της περιουσίας του. Είχα εγκλωβιστεί στις επιχειρήσεις του. Δεν μπορούσα να βρω δουλειά. Είχε αμαυρωθεί το όνομά μου επειδή δούλευα εκεί. Όταν βρήκα άλλη απασχόληση αποχώρησα. Όταν θα με καλέσει ο εισαγγελέας, θα του προσκομίσω τις συγκεκριμένες επιστολές και θα του δείξω τις αποφάσεις του δικαστηρίου, τις ποινές που μου έχουν επιβληθεί. Λοιπόν,
Αυτά μας είπε ο άνθρωπος αυτός. Το ρώτησα κάποια στιγμή. Μα έβλεπες το κίνημα. Είναι αρκετές οι επιστολές. Έβλεπες, του έστανες επιστολές. Γιατί δεν έφευγες. Στο πληθυντικό του πιλάω. Του ανθρώπου είναι και μεγάλος άνθρωπος. Και σεβάσμιος και άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει και από σημαντικές εφημερίδες. Καλός δημοσιογράφος. Κρίμα είναι, πραγματικά. Λέει, δεν φεύγατε. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος εμπλέκεται πολύ με, ας το πούμε, με έναν άνθρωπο, έρχεται πολύ κοντά του, μου λέει, είχα καεί, λέει, από τη συνεργασία, δεν ήξερα αν θα βρω μετά κάπου αλλού δουλειά, του ζήταγα να με επεμπλέξει, με υπερασπιζόταν και ο δικηγόρος του συγχωρεμένου του Γιώργου του Τράγκα στα δικαστήρια, ήμουν εγκλωβισμένος, αλλά αυτά. Δεν θα ήθελα να ήμουν δικηγόρος του. Γιατί? Δεν είναι υπερασπιστική ισχυρισμή αυτή η κυρία Στεφανίδου, τώρα με συγχωρείτε. Ξέρεις, στέλνεις και επιστολές, να πάτε δείξεις στον εισαγγελέα τις επιστολές, δηλαδή. Με συγχωρείτε που δεν είναι κακός, χαμογελάω, αφού είναι ο άνθρωπος, όπως τον είπατε. Να του δείξεις και τις επιστολές για να δείξει ότι ήξερε ότι κάνει παράνομες ενέργειες, ήξερε τι γίνεται, του ζήταγε για να πεμπλακεί κτλ. Δηλαδή αποδεικνύεται και εξεγγράφων ότι γνώριζε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το τι λέω. Όταν γνωρίζεις. Η αλήθεια όμως δεν είναι το καλύτερο. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι για αυτό να, δεν αποκόμισε όφυλος, για να σε μεταχειριστούν με επίοικια. Ναι, αλλά δεν αποκόμισε όφυλος. Ναι, αλλά όμως. Δεν είχε κάτι. Δεν έχει τίποτα. Και έφαγε 8 χρόνια φυλακή. Τώρα. Τέλος. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μπορεί να κρυθεί με επίοικια. Αλλά αφού κρυθεί ένοχος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Επίοικια επί της ποινής, όχι. Μα εγώ σας μιλάω σαν δικηγόρος τώρα. Εσείς δεν μιλάω σαν δημοσιογράφος, βέβαια. Ανθρώπινα. Έτσι είναι. Αν αποδειχθεί ότι από τη θέση του τέλεσε αξιόπινες πράξεις, τις οποίες γνώριζε ότι είναι αξιόπινες, και δεν έφευγε επειδή είχε υποχρέωση στον άνθρωπο, επειδή δεν θα βρίσκει δουλειά κτλ., θα του πούνε, ωραία, πάρε και ένα ελαφρυντικό, αλλά φάτινε. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να θέλω. Αχ, κύριε Γεωργίου, εγώ σκέφτομαι ανθρώπινα. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος τα έχει χάσει όλα και πάει φιλική και ο άλλος έχει πλουτίσει και την έχει πατήσει τόσο άσχημα, εγώ σκέφτομαι λίγο με το συνέστημα. Έχετε τώρα, δίκιο. Εσείς είστε δικηγόρος και σκέφτεστε νομικά. Έχετε θέλω λίγο δίκιο. Να πω μερικά, αλλά και ο δικαστής, όσο και στοιχεία, ανθρώπινα μερικά, να σκεφτεί, δεν μπορεί να τον απαλλάξει. Μερικά αποκλειστικά στοιχεία από τη διάταξη του Προέδρου για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Λέει λοιπόν ειδικότερα, ο Τράγκας Γεώργιος και η σύζυγός του Καρά Μαρία από το 2002 μέχρι το 20 απέκτησαν αξιοσημείωτη περιουσία σε ακίνητα και μετρητά συνολικής αξίας τουλάχιστον 23.129.617 ευρώ. Λίγα λέει. Κατήχαν 2 θηρίδες στο πιστωτικό ίδρυμα Ρότσιλντ του Μονακό, με άγνωστο περιεχόμενο και ράβδους χρυσού τουλάχιστον 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, η ακίνητη περιουσία του σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 11.699.000 ευρώ, καθώς σε αρκετά από αυτά τα ακίνητα έχει υπολογιστεί η αντικειμενική και όχι πραγματική αξία. Αφού 11 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια έχει μόνο το διαμερισματάκι στο Παρίσι. Να σας πω ένα πράγμα. Να ξέρει ο κύριος αυτός ότι είναι δημόσιος υπάλληλος και με τόσο χαμηλούς υπολογισμούς που κάνει, μην κατηγορηθεί και για απιστία. Αχ, μη λέτε τέτοια, κύριε Γεωργίου, τώρα για τον πρόεδρο της αρχής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρόεδρος της αρχής. Είναι δυνατόν τώρα να εκτιμάει με την αντικειμενική αξία έχει τώρα. Και άλλα παρακάτω. Τέτοια... Μη βγάζει συμπεράσματα χωρίς να πω τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά. Σας παρακαλώ, περιμένετε, μη βιάζεστε. Δουλειά έχουν κάνει. Πώς υπολογίζουν το κόστος, λέει. Έχουν κάνει δουλειά και έχουν και άλλα πολλά υπολογίσει. Ένα λεπτάκι. Έχει υπολογιστεί η αντικειμενική και όχι η πραγματική αξία. Το σημειώνει ο άνθρωπος, ορίστε. Το σημειώνει. Λέει η αντικειμενική και όχι η πραγματική. Το σημειώνει για να εξηγήσει ότι η πραγματική είναι πολύ μεγαλύτερη. Και οι καταθέσεις τους σε κοινούς ή ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γαλλία και το Μονακό, βάσει των υπολείπων, στις 2 πρώτου του 2021, ανέρχονται σε καταθέσεις μόνο 11.437.647 ευρώ. Είχε μετρητά, δεν είναι όλα τα κίνητα που λέμε. Μα πώς θα λειτουργήσεις τέτοια έχει περιουσία, μετρητά, άμα δεν έχεις μετρητά πίσω σου. Επισημαίνεται. Και σύμφωνα με την ποσόστοση είναι πολύ λίγα τα μετρητά. Επισημαίνεται ότι να... η πραγματική περιουσία εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερης αξίας. Καθώς υπάρχουν υπόνοιες για την ύπαρξη επιπλέον περιουσιακών στοιχείων σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, που δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν.
Από την άλλη πλευρά, τα δηλωθέντα εισοδήματά τους για αντίστοιχα έτη, δηλαδή για το 2002 και το 2020, είναι 5.950.000 ευρώ, εμφανίζοντας τεράστια απόκληση από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία. Γι' αυτό είναι και μαύρο το χρήμα. Καταλάβατε. Ναι, είπα, πάνω από 11.691.970 ευρώ. Με τέτοιο απόθεμα χρηματικό δεν συντηρείται τέτοια περιουσία, κυρία Στεφανίδου. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο τρόπος απόκτησης όλων των ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό πραγματοποιήθηκε με ζουμί. Παρόμοια μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ακολουθήθηκε επαναλαμβανόμενη συστηματική πρακτική όπου τα ακίνητα αρχικά αποκτήθηκαν από εταιρείες του εξωτερικού όπως Παναμά, Λιβερία κλπ. Ναι, είναι αυτές οι. Που προφανώς είχαν ιδρύσει οι ίδιοι, καθώς είχαν τον ίδιο Έλληνα εκπρόσωπο. Η μεταβίβαση στα φυσικά πρόσωπα από τις εταιρείες πραγματοποιήθηκε το 10, σε τιμή αντικειμενικής αξίας και όχι εμπορικής πραγματικής. Το λέει, ορίστε, κατηγορήστε δίκως. Οι εταιρείες με τη σειρά τους. Τι κατηγορά δίκως, θα σας πω άλλη κατηγορία σε λίγο. Οι εταιρείες με τη σειρά τους έκαναν αμέσως διακοπή εργασιών στην Ελλάδα, αφού προφανώς είχαν συσταθεί αποκλειστικά για την ΑΤΗ, άνοιγε τις εταιρείες. Ναι, ναι, ήταν. Και μετά τις διέκοπτε κατευθείαν για διαχείριση των συγκεκριμένων ακινήτων. Στη ΣΥΠΑ, τα ακίνητα επίσης ανήκουν σε εταιρείες των οποίων πρόεδρος, διευθυντής ή μοναδικό μέλος είναι ο Τράγκας Γεώργιος. Ναι, είναι αυτές που ήταν στην Αντίγκουα και κάτι τέτοια οι εταιρείες. Ναι. Και ένα από αυτά ανήκει σε εταιρεία που έχει έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Ναι, είδατε, ναι, αυτές και αν είναι με τόσα που έχουν κάνει παραμένουν παρθένες αυτές. Με πρόεδρο τον Τράγκα Γεώργιο. Εξαίρεση αποτελούν τα τρία ακίνητα στη Γαλλία, όπου στα δύο εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ο Τράγκας Γεώργιος και η Καρά Μαρία με ποσοστό 50% έκαστος και στο τρίτο ακίνητο εμφανίζεται ιδιοκτήτης ο Τράγκας Γεώργιος. Και ο άλλος ο δημοσιογράφος, ο Κακομοίρης, δεν είχε μαντήλι να κλάψει. Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα. 8 χρόνια φυλακή και δεν έχει μια σύνταξη. Το ζουμί ποιο είναι. Ξέρετε ποιο είναι το ζουμί, κυρία Στεφανίδου. Από πού βρεθήκαν αυτά τα λεφτά είναι το ζουμί. Βάσει όλων των προαναφερόμενων στοιχείων, λέει, σχετικά με την απόκτηση ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από Τράγκα Γεώργιο και Μαρία Καρά, παρατηρείται ότι ακολουθείται μια συστηματική πρακτική απόκτησης και απόκρυψης των περιουσιακών στοιχείων μέσω εταιριών του εξωτερικού, προκειμένου να μην καλύπτονται τα στοιχεία τους και να διασφαλίζεται η ανωνυμία. Να σας πω, προηγουμένως είπατε τον πραγματικό τίτλο της αρχής, ο οποίος έχει σημασία όταν λέγεται όπως είναι. Αποενοχοποιεί το μαύρο χρήμα. Δεν είναι μαύρο χρήμα. Είναι έσοδα από εγκληματικές ενέργειες. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι το ζητούμενο. Είναι αυτά τα έσοδα και τα εισοδήματα τα οποία οδήγησαν στην απόκτηση αυτής της περιουσίας. Από ποιες εγκληματικές ενέργειες αποκτήθηκαν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον που θα δούμε εάν αποδειχθεί πώς θα αποδειχθεί και ποιες είναι. Λοιπόν, θέλω να δούμε. Δεν είναι φοροδιαφυγή η εγκληματική ενέργεια. Να κλείσουμε το θέμα, διότι μέσα σε όλα αυτά διαμαρτύρεται και ο Γρηγόρης Πετράκος. Εντάξει, ο Χριστιανός τώρα. Διάλεξα να κρατήσω σιωπή. Σιωπή γιατί αυτό επιβάλλει αξιοπρέπεια προς τον εκλειπώντα. Βλέποντας όμως την αλητία που εκτιλήσεται τις τελευταίες εβδομάδες, θα πω δύο τελευταίες κουβέντες και αυτό ήταν. Καταρχάς, πώς λέγονται αυτοί που με τα θάνατον διασύρουν τον εκλειπώντα ενώ όσο ζούσε δεν έλεγαν κουβέντα? Λέγονται κότες. Έτσι τους λέει ο απλός λαός και είναι ο μόνος ταιριαστός χαρακτηρισμός για τους δημοσιογράφους, πολιτικούς και δικαστικούς που ξαφνικά θυμήθηκαν να ψάξουν την περιουσία του Τράγκα, λες και δεν την ήξεραν εδώ και 30 χρόνια. Κότες. Ο Γιώργος Τράγκας έλεγε κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής του: «Είμαι ευγνώμων από τη σταδιοδρομία μου που με έκανε πετυχημένο και πολύ εύπορο». Αυτό το έλεγε κάθε πρωί και μου έκανε πάντα εντύπωση το ότι δεν το έκρυβε. Η ερώτηση είναι λοιπόν πώς έκανε αυτή την τεράστια περιουσία. Δεν έχω ιδέα. Ας κάνουμε όμως παρέα μερικές λογικές ερωτήσεις και οι κότες παρακαλώ να μας δώσουν απαντήσεις. Έκλεψε δημόσιο χρήμα? Δεν βρισκόταν σε κάποια δημόσια θέση, άρα προφανώς όχι. Εκτός αν του έδιναν κάποιοι που βρίσκονταν σε δημόσιες θέσεις. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, να μας πούν οι κότες ποιοι ήταν εκείνοι στις δημόσιες θέσεις που του έδωσαν δημόσιο χρήμα και γιατί. Έκανε εγκληματικές πράξεις? Διάβασα μία τέτοια διατύπωση. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε εγκληματικές πράξεις? Έκανε λαθρεμπόριο? Πούλαγε ναρκωτικά? Σκότωνε? Έκανε απαγωγές? Ληστείες?
Αν έκανε κάτι τέτοιο, γιατί δεν το ξέρουμε και γιατί δεν υπήρξε ποτέ καμία καταγγελία από τη στιγμή που όλες οι κυβερνήσεις θα ήθελαν το κεφάλι του πάνω σε δίσκο. Προφανώς λοιπόν τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Εκβίαζε δημόσια πρόσωπα, αυτό και αν ακούγεται και γράφεται ξαφνικά. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί, μιας και ήξερε τα άπλητα όλων των πολιτικών οικογενειών από το 60 έως σήμερα με τον Ι και με το Σίγμα. Αν λοιπόν έβγαλε έτσι τα λεφτά του, να μας πούν αύριο οι κότες. Ποιους εκβίαζε, τι είχαν κάνει ώστε να τους εκβιάζει, γιατί δεν έχουν συλληφθεί εκείνοι για αυτά τα δικήματα με τα οποία τους εκβίαζε αφού τα ξέρουν, πού βρήκαν εκείνοι όλα αυτά τα χρήματα ώστε να του τα δώσουν. Ο Γιώργος Τράγκας ήταν ένας μεγαλοδημοσιογράφος για 50 χρόνια. Δεν ήταν άγιος. Ήταν σκληρός, ήταν φιλόδοξος. Ήθελε να βγάλει πολλά λεφτά και τα έβγαλε. Αυτά τα έλεγε μόνος του. Ήξερε πολλά. Έπαιζε παιχνίδια, ήξερε να παίζει το παιχνίδι και μάλιστα στην κόψη του ξηραφιού. Ενοχλούσε πολύ. Ήταν τόσο ικανός αυτό που έκανε, ώστε να καταφέρει να ενοχλεί, ενώ ταυτόχρονα να μην μπορούν να τον αγγίξουν. Εγώ τον γνώρισα στα 72 του. Ενώ είχε δει όλη τη βρωμιά 50 χρόνια από μέσα, είχε αποφασίσει να σταθεί εμπόδιο στη λέλαπα της νέας τάξης, για τους δικούς του λόγους. Έλεγε μεγάλες αλήθειες και πια ενοχλούσε πάρα πολύ. Μου είπε ότι ήθελε πριν φύγει να το κάνει αυτό για δύο λόγους. Για την υστεροφημία του, την οποία τώρα οι κότες θέλουν να μαυρώσουν, γιατί ήθελε να κάνει ζημιά σε αυτά τα διορισμένα ανδρίκελα που ήρθαν να ξεπουλήσουν την Ελλάδα και να μας στερήσουν ακόμα και τις ατομικές μας ελευθερίες κατ' εντολή των εργοδοτών τους. Χορέψτε λοιπόν τώρα κοτούλες πάνω από το φρέσκο χώμα. Όσο ζούσε κο-κο-κο. Δεν ξέρατε την περιουσία του τότε, ε? Ο έλεγχος της εφορίας ήταν κάθε 6 μήνες στο γραφείο του. Πώς δεν ξέρατε? Ψεύτες. Ο Τράγκας σας νίκησε, κότες. Και αν δεν έκανε το λάθος να παραδοθεί μόνος του στο δημόσιο νοσοκομείο, θα σας τα έλεγε και μέσα από τη Βουλή. Αυτό και αν θα θέλαμε να το ζήσουμε. Ήμασταν όμως τυχεροί. Είχε εμπιστοσύνη στο ελληνικό σύστημα υγείας. Αυτή την απάτη δυστυχώς δεν την πίστεψε και το πλήρωσε μόνος του. Δεν κατηγορώ κανέναν παρά την κρίση του. Δεν πίστεψε την απάτη. Η αλήθεια είναι ο κύριος Κουτσίδης, ένας άλλος συνεργάτης του Γιώργου Τράγκα που είχε έρθει στις προάλλες, έλεγε ότι σκεφτόταν να πάει κρυφά στη Γαλλία να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Τώρα δεν ξέρω και αν αυτό ευσταθεί. Έχουμε ακούσει πολλά. Λοιπόν, ας κλείσουμε εδώ το θέμα. Εγώ μία ερώτηση πρέπει θέλω να έχω άλλο ένα θέμα. Πρέπει να μου επιτρέψετε. Μία που είναι ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Δεν μπορούν να εκβιαστούν μόνο δημόσια πρόσωπα. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να εκβιαστούν και έχουν περισσότερα λεφτά από τα δημόσια πρόσωπα. Σωστό. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Αλλά ο καθένας καταλαβαίνει μέχρι εκεί που μπορεί να καταλάβει. Και πάει μέχρι εκεί που μπορεί να πάει. Όχι, γιατί βλέπω λίγο θράσος, επιτρέψτε μου. Βλέπω λίγο θράσος, εντάξει. Γιατί μιλάει για συγκεκριμένες κότες. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να είναι κόκορες, ας πούμε, και να έπεσαν θύματα εκβιασμού. Να μην είναι οι κότες, που λέει ο κύριος. Ναι. Έχει κάποιο θράσος στη συμπεριφορά του, έτσι. Έτσι. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας, για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.